πέρα από το εκπαιδευτικό το κομμάτι για μια πόλη σαν τα Γρεβενά, για μια περιοχή σαν τη Δυτική Μακεδονία, η παιδεία συνεπάγεται ότι θα συνεργαστεί και θα δει και το κοινωνικό το κομμάτι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γύρω από αυτό το πανεπιστήμιο κινούνται πάρα πολλά πράγματα. Το στηρίζουμε ως περιφέρεια. Η Πριτανία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αναβαθμίζεται, αλλά θέλω αυτή είναι η κυβέρνηση να δει και το κοινωνικό το κομμάτι. Δηλαδή, λέμε σε όλους να στηρίξουμε την επαρχία, να μείνει ο κόσμος στην επαρχία. Το πανεπιστήμιο, καλός ή κακός, είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να στηρίξει όλα αυτά, να στηρίξει γενικότερα την οικονομία μιας περιοχής. Με ό,τι συνεπάγεται, το καταλαβαίνετε, δεν είναι ανάγκη να τα εξηγήσουμε. Εμείς ως περιφέρεια, με το πανεπιστήμιο, στην προσπάθεια να το αναβαθμίσουμε, ήδη έχουμε βάλει μπρος και στο επόμενο διάστημα θα έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράδοση των μελετών, των προμελετών για το αστεροσκοπείο του Όρλιακα. Οπότε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει μαζί με το Πανεπιστήμιο, μαζί με την τοπική κοινωνία, μαζί με το Δήμο, μαζί με όλους τους φορείς, πρέπει να το δείτε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα την πόλη των Γρεβενών. Είναι η πιο γερασμένη πόλη, είναι η πιο αραιοκατοικημένη πόλη, περιφερειακή ενότητα της Ελλάδος, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Οπότε πρέπει να δούμε και το κοινωνικό κομμάτι που μπορεί να παρέχει ένα πανεπιστήμιο και γενικότερα η παιδεία. Και πιστεύω ότι ως εκπαιδευτικός κι εσείς το έχετε διδάξει και πρέπει να, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Η πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να στηρίξει 3 κριτικά πανεπιστήμια. Αιγαίο, Δημοκρίτιο και Δυτικής Μακεδονίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε το πανεπιστήμιο. Θα περάσει δύσκολες ώρες με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, ώστε να ανανεώσουμε τα προγράμματα, να δούμε τι καινούριο χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και δεν τραβάει τον κόσμο και να μην υπάρχουν στο τέλος της ημέρας απώλειες. Ήδη υπάρχει στενή συνεργασία, θα υπάρξει ακόμη στενή. Εμείς ως τοπική φορείς, ως περιφέρεια, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κ. Πρίτανης, στρέφουμε κονδύλια σε όλο αυτό το κομμάτι, γενικότερα για την Δυτική Μακεδονία. Οπότε και η προσπάθεια η δική μας πρέπει να εκτιμηθεί δε όντως.